Sí. Ah, sí. Dos. Πες μας, Σταύρο Βαζάρ, έτσι, πες μας. Πες μας, πέρα το μήνυμά σου. Πες. Έτσι, κόντρα τα τύμπανα θέλω. Όπως καταλαβαίνετε, το χωληματάκι του δεκαημέρου για μένα, σε χαλί, σε μουσικό υποπόδιο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ποιος αυτός ένα μηδέν. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες της εκπομπής, συνδετημόνες, σύντροφοι, φίλοι και πιο φίλοι, κολλητοί, είτε βρίσκεστε εδώ από κάτω, γωνία Λέοντος Σοφού και Φράγκων, είτε είστε γωνία Ελσίνκη, Πούα Πούα, Νέο Δελχή, Κατμαντού, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, πάνω στον πλανήτη, σας καλωσορίζουμε στη Μεσημβρινή. Στη Μεσημβρινή, στην ιδιαίτερα hot, λόγω θερμοκρασία, στη ζεστή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4, του αθλητικού του τέστην Λίμπερο. Έχω υπέροχο δώρο σήμερα, σκαλίζοντας μέσα την αποθήκη. Κάποιος από τους άλλους δεν έχει κληρώσει μια ασπρόμαυρη φανέλα ΠΑΟΚ. Ήταν κάτω-κάτω από τις εγκυκλοπαίδειες. Λέω λοιπόν μέσα στο εμπορικό, παιδάκια, αυτή η φανέλα... Τι παίζει, λέει, δεν ξέρω. Κανονικά λέει, σας τις δώσε με τις φανέλες. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη και τα λοιπά. Τι, λέω, τέλος, τι. Λέει, μήπως την έχει κληρώσει κανένας. Όχι, αν ήταν οι εκκληρωμένοι θα την είχαν πάρει. Κάποιος δεν την κλήρωσε. Από τις υπόλοιπες εκπομπές που κληρώνουν φανέλες ΠΑΟΚ. Λέει, άρα γεια σας. Λέει, τι την πήρες τώρα, την κλήρωσα κιόλας. Λέει, αύριο, όχι αύριο. Αύριο μπορεί να ακούσει αυτός που υποτίθεται θα την κλήρωνε και να έρθει να την πάρει. Θα την κληρώσω τώρα το μεσημέρι. Να μην προλάβει ούτε κίχ να κάνει. Έχω λοιπόν μία ασπρόμαυρη, μία κούκλα, μία υπέροχη. Είναι η περσινή, η φανέλα του double, μαύρο πίσω έτσι όπως τη γουστάρω, μπροστά κανονικά, στίχημαν μάκρον με το δικέφαλο, υπέροχη, με ρίγα, large μέγεθος. Καταπληκτική, θα την κληρώσουμε τώρα, μέχρι τις 3. Γουστάρω! Έτσι απλά. Έτσι απλά. Και αν ακούει κάποιος που υποτίθεται ότι θα την κλήρωνε αυτός, παιδιά, λυπάμαι. Μετά την απομάκρυση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε. Κληρώθηκε κιόλας η μπλούζα. Γεια σας. Λοιπόν, να θυμίσω. Επειδή ρωτάτε για το χαλί, το καινούριο. Άρα, έχω μερακλίδες, ρε. Είμαστε στο ίδιο μήκα του. Σταύρος Παζαρέτζης, Τσίφτ. Όλα λατινικού σαν Τσίφτ από το Τσιφτετέλη. Χιτζάζ Live Milos Club. Στο Μήλο γίνονται αυτά τα ωραία. Τον είδα και εγώ από κοντά. Κάποια στιγμή θα μας αξιώσει ο Θεός να φύγουμε από όλα αυτά που περάσαμε και θα έχουμε και στο στούντιο και όργανα και διάφορα όμορφα πράγματα. Και ξέρω και ο Αντώνης ο Τσολιάς, ο φίλος μου που ακούει και θα έρθει, και Δημάκηδες θα ξαναφέρουμε. Έτσι και διάφορα ωραία πράγματα θα κάνουμε. Να ξέρετε. Απλά να έχουμε την υγειά μας και όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Πάμε στις γραμμές. Θυμίζω, Αιγαίων είναι ο χορηγός μας με καταπληκτικά πιάτα, με υπέροχα πιάτα και σε χώρο μεζεδοπολίου, παραίστικου μεζεδοπολίου και στο Ρεόκαστρο 695666, αλλά και στο διοικητήριο 214.000 και με takeaway, με τηλιβεριά όπως σας είπα τα τηλέφωνα, αλλά και με χώρο υπέροχο να φάτε καταπληκτικά πράγματα. Και εννοείται, εννοείται ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, boss, καταψύκτε σε αυτό το διάστημα ειδικά, γίνεται χαμός. 30% παιδιά, είναι πολύ μεγάλη έκπτωση. Μπουκάρετε. Λέτε ο τσάτς λέει το και το, σουξουμούξου, τώρα τ' άλλο
Ξέρω εγώ να πούμε, ξέρω εγώ. Πάμε στις πρώτες γραμμές, κυρίες και κύριοι. Τέσσερα λαμπιόνια να βουσβήνουν, να δούμε αυτός ο οποίος είναι, βρίσκεται πρώτος. Ναι! Γεια σου, Κωστή, καλώς. Α, αυτό, φίλε, έτσι. Το δικαιούσε γιατί το πρωί σε έκοψα με καροτίδα. Έπεσε μια φορά η γραμμή, δεν ήμουν στον αέρα και εντάξει, μετά. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Σε έκοψα το πρωί. Απολογούμε σε εσάς που παίρνετε προς το τέλος. Και ξέρω ότι ξέρετε και εγώ ψόφιος είμαι. Απλά δεν θέλω να μπαίνω και στις εκπομπές των άλλων, όπως δεν μου αρέσει εμένα να βγαίνουν και 7 και 8. Αυτό που δεν θέλω να μου κάνουν, δεν θέλω να το κάνω κι εγώ έτσι. Ότι υπάρχει καμιά πρόθεση από τα παιδιά, αλλά δεν είναι ωραίο, ρε παιδί μου. Να. Εντάξει, απλά σας κόβω και αισθάνομαι άσχημα. Παίρνετε λίγο πιο νωρίς για να έχουμε όσοι απλά θέλουμε. Για πες. Γράψε 283, μην ξεχάσουμε. Βέβαια, περίμενε. Κάτσε, γιατί φίλε, αυτό είναι δωράκλα, δεν είναι αστείο. Λοιπόν. Καταρχήν τα περαστικά μου στο Γιώζη Μίσιτς. Να είναι έτσι. Πολύ γρήγορο. Γερός δυνατός. Να περάσει πολύ γρήγορα και να γυρίσει εμείς. Τον αγαπάμε έτσι. Και τον θέλουμε κοντά στην Όχι ομάδα. Όχι απλά τον αγαπάμε. Ένα λόγο παραπάνω τώρα. Πληροφορήθηκα δε και έσπασα ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είδε το νεογέννητό του, γιατί είχε γεννηθεί στην Κροατία το μωρό του. Φίλια, και ναι. Λόγω του κορονοϊού. Δεν ξέρω, πρέπει να το διασταυρώσω γιατί δεν κάνω ρεπορτάζ. ΠΑΟΚ. Μου το μετέφεραν άνθρωποι που είναι κοντά του. Και τι να σου πω, ρε φίλε, έτσι, εύχομαι πραγματικά να βγει δυνατό το παλικάρι από αυτό που περνάει. Εντάξει, τι να πω. Και είναι φωτεινό παράδειγμα αναμονής και προσμονής όταν του δόθηκε η ευκαιρία. Αυτό. Ότι μπήκε και δεν ξαναβγήκε αυτό. Με τη μαγιά του. Αυτό. Και θέλω να πω κάτι ακόμα, γιατί το πρωί τα είπαμε λίγο βιαστικά. Κύριε Φερέιρα, δεν γίνεται να βάζει ο Ροντρίγκο και να μην δίνει μια ευκαιρία στο Στόχ. Εμείς δεν έχουμε καμία μόνη με το Στόχ. Θέλουμε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Ακριβώς. Στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ούτε φίλο μας είναι, ούτε έχουμε κανένα ποσοστό να πούμε στο συμβόλαιό του. Σοβαρά μιλάς. Ούτε καν. Θέλουμε να έχεις ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Βάλ το μέσα και άμα δεν σε εκθέσει, δίκιο έχεις εσύ. Άμα σε εκθέσει, θα βάλεις νερό στο κρασί σου να παίζουν αυτοί που αξίζουν και στη θέση τους. Όχι. Να είσαι σωστός και να πεις έκανα λάθος. Και με εξέθεσε. Ούτε ο πρώτος θα είσαι, ούτε ο τελευταίος. Έκανα λάθος, ρε παιδιά, που δεν τον έβαζα. Και μια χαρά το παλικάρι παίζει και τώρα θα πάρει τις ευκαιρίες του. Αυτό να πεις. Εγώ είμαι λάτρης, φίλε, της δικαιοσύνης. Αυστηρής μεν, δικαιοσύνης δε. Βάλω τον κι άμα σε εκθέσει, να σε έτοιμος να δεχθείς και την κριτική γιατί σε εξέθεσε. Έχω δύο απλές ερωτήσεις. Δύο απλές ερωτήσεις. Σε σένα και στο ακροατήριο. Δύο απλές ερωτήσεις. Ο Μιχάη. Που δεν έπαιξε τόσο καιρό γιατί δεν είχε δώσει μια ευκαιρία. Όταν μπήκε ο Μιχάη, ήταν εντάξει, ήταν μια χαρά το παιδί. Έδειξε το παιδί ότι δικαιούται σε κάποιο παιχνίδι για να πάρει ο χρόνος συμμετοχής. Ακριβώς. Ο Λάμπρου, που ήταν τόσο καιρό στον πάγκο. Όχι, δεν μιλάω μόνο για χθες. Μιλάω για μέσα στη χρονιά, έτσι, πριν τον κορονοϊό. Που τον είχε πεταμένο, ξεχασμένο τελείως. Όταν μπήκε, σκόραρε, έκανε την ανακοτοσούρα του, μοίρασε αυτά. Και ο Λάμπρου δε έδειξε. Οι περισσότερες ομάδες, Κωστή, καλώς ή κακώς, σε παίζουν κλειστά. Για κλειστές άμυνες. Είναι μανούλα. Επειδή είναι γρήγορος, έχει το ένας με έναν. Είναι μανούλα, φίλε. Είναι χρήσιμος. Μανούλα. Είναι χρήσιμος, μία λέξη, ρε φίλε. Ακριβώς. Λέω λοιπόν τώρα. Μήπως και ο Στόχ, χωρίς να έχουμε κανένα κόλλημα με το Στόχ, όπως είπες. Δεν είμαστε ούτε μάνατζερ του, ούτε έχουμε ποσοστά να πούμε επί των παιχνιδιών του. Εμείς θέλουμε να κερδίζει, φίλε, ο ΠΑΟΚ. Μήπως λοιπόν αποτελεί μία λύση. Έκανε σωστές αλλαγές, τις έκανε σε καλό χρόνο, τις έκανε γρήγορα. Αν στη θέση του Ροντρίγκο έβαζε τους Βιντέρς και μέσα και έπαιζε όπως έπαιζε, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι το αποτέλεσμα πάνε και μπορεί, διαφορετικό. Μπορεί, πιθανόν. Συμφωνείς. Πιθανόν. Έτσι, αυτά φίλε, καλό μεσημέρι, Κωστή. Να σε καλά. Μου γράφει ένας το πρωί, δεν λες λέει και ένα καλό λόγο για τον Φερέιρα. Φίλε, τους είπαμε τους καλούς λόγους, αλλά μας στερέψανε κιόλας για τον Φερέιρα. Εγώ ξέρεις τι βλέπω, στο τευτέρι μου, ντέρμπι. Στα 10 ντέρμπι μία νίκη, φίλε. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. 10 ντέρμπι. Εμείς που πέρσι δεν χάναμε πουθενά. Κάτι, δεν λέω ότι φταίει μόνο ο Φερέιρα. Επίσης αυτό είναι λάθος, το έχουμε πει. Να τα φορτώνουμε μόνο στον προπονητή. Αλλά 10 ντέρμπι μία νίκη. Κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά εκεί. Κάτι, ρε φίλε, δεν κάπου. Κάτι. Ναι, γεια σας. Κωνσταγώ, ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κορδελιό, Στέλιο. Έλα ρε Κορδελιό. Στέλιο, πριν ξεχαστούμε, δώσε μου τα 3 τελευταία ψηφία να σε βάλω για τη φανέλα. Τα 3 τελευταία ψηφία από το τηλέφωνό σου. Να σε βάλω στην κλήρωση, την κληρώνω φανέλα. Άρα πάω σήμερα. Το σταθερό να βρω. Ό,τι θες. Θέλω να ξέρω, επειδή έχω κι άλλο Στέλιο, να ξέρω ποιος είσαι από τους δύο είσαι. 9-7. Έγινε Στέλιο. Πάμε τώρα, σε ακούμε προσοχή λοιπόν.
Λοιπόν, αναρωτιέσαι για το Στόχ, έτσι όπως και εγώ αναρωτιέμαι, που πέρυσι ήταν MVP στη Σλάβια και έκανε και παιχνίδια στο... Με πολλά γκολ και πολλές assist. Και πάρα... Ναι. Μήπως αναρωτιέσαι, έχει καμιά εντολή από τη διοίκηση για να το στείλουν επειδή είναι ακριβό συμβόλο. Να μην το βάζει. Από την αρχή. Τότε γιατί τον πήρε. Τι ακριβώς συμβόλαιο. Κάτσε, αυτό που λες τώρα θα, αυτό θα συνέβαινε, θα είχε μια λογική. Θα συνέβαινε γιατί όταν τον πήρε δεν είχαμε τόσο Στέλιο, μεγάλο πρόβλημα. Α, δεν να σου πω κάτι. Στην Ευρώπη, να σου πω κάτι. Νόμιζε θα έχει πάρει ο Μήλους, άσχετα με προπονητής δεν μας βγαίνει. Να σου πω το εξής. Τον πληρώνει τον παίχτη, δεν τον πληρώνει. Όπως και το Βέρμπλουμ δεν το βάζει ενώ είναι έτοιμος. Τον πληρώνει τον παίχτη. Γιατί έχει εντολή από τη διοίκηση. Ο Βέρμπλουμ είναι, είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, και... άλλο να πληρώνεις έναν ποδοσφαιριστή Κώστα που ξέρω ότι παίζει. Και άλλο είναι ένα ποδοσφαιριστή που δεν παίζει, που θα αναγκαστεί από μόνο του να φύγει. Πρόσεξε με, πρόσεξε με. Αφού τον πληρώνει που τον πληρώνει το Στόχ. Δεν είναι ότι άμα δεν παίξει δεν θα πληρωθεί. Δεν είναι, ας πούμε, με συμμετοχές ανάλογα των συμμετοχών να πεις ότι ξέρεις ναι, κάτι. Και ρισκάρει ο Πάοκ να μην τον πληρώνει, Κώστα μου, για να τσατιστεί ο Στόχ και να φύγει. Θα μου πεις τώρα χαζός είναι να φύγει. Όχι, μα δεν είναι απλήρωτος. Ο Στόχ δεν είναι απλήρωτος. Όχι. Α. Για τον επόμενο χρόνο. Δεν είναι ναι. Κι άλλο συμβόλαιο αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τριετές, τριετές με πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι, γι' αυτό σου λέω, μιλάμε για πολλά λεφτά. Όπως και το Βέρμπλουμ, έτοιμος δεν είναι. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Στέλιο μου, μου επιτρέπεις. Η μία, δηλαδή, είχε το βαρύ τραυματισμό, ξανά τραυματισμό, ξανά αυτά. Ο Στόχ είναι υγιής. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, να το στείλει από εκεί που ήρθε αυτό το προπονητή. Ο άνθρωπος μπέρδευσε την ομάδα. Και μέχρι από το 60 και μετά λες δεν βάζουμε γκολ. Εκεί που έλεγες θα κάνω άφακα τις επιθέσεις, κάποιο θα μπει. Από το 60 μας έκοψε τα φτερά. Ο άνθρωπος δεν είναι κάνει για προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και να τελειώνει αυτή η μπουγάδα και του παραμύθι να πούμε. Γιατί άμα είναι να το κρατάει η αποζημίωση και να χάσεις, ωραία το κρατάς του χρόνου. Θα περάσεις Europa League, θα περάσεις ναι. Champions League. Τι θα κάνεις. Μα η ερώτηση είναι η εξής. Στέλιο, η ερώτηση, αυτό που ρωτάς θα το πω εγώ με νούμερα. Διακινδυνεύεις για τα δύο, πόσο είναι η αποζημίωση του, 1,5-2, για τα δύο να χάσεις τα 30, πια 8. Τα 30 φίλε είναι του χρόνου. Σου λέω εγώ λοιπόν. Δεν λες κάτι περίπτωση, τα 8, γιατί ήδη επειδή είσαι ξύπνιος Κώστα μου, βλέπεις τι γίνεται, γυρνάμε στο στυλ, γιατί ήταν τα βάλαν όλοι με τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά με τον Διαμαντόπουλο εκεί κοιμάται η διοίκηση. Ο Διαμαντόπουλος το παραμικρό χτύπημα του Ολυμπιακού φάουλ τα δικά μας τίποτε. Αρχίσαμε πάλι τις διαιτησίες τις πονηρές. Ο Φωτιάς μας πάλι έπαιζε. Πάλι κοιμάται χθες. Η διοίκηση. Ο Φωτιάς μας έπαιζε, ναι. Όχι, για τον Ολυμπιακό λέω. Για στο μεταξύ μας. Με τον Παπαπέτρου. Ο Παπαπέτρου, ναι, όχι ο Διαμαντόπουλο, ναι, ο Παπαπέτρου. Ναι, ναι, ο Διαμαντόπουλος ήθελα να σε πάω για την ΑΕΚ. Εγώ ήρθα στην ΑΕΚ. Α, ναι, καλά, η ΑΕΚ φίλε, η πιο ευνοημένη, φίλε. Η πιο ευνοημένη η ΑΕΚ. Ναι, 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 γιατί αρχίσαμε πάλι με τους Έλληνες τις διαιτητές να μας τη φέρουν. Ναι. Γιατί την ΑΕΚ τη βολεύει και τον Ολυμπιακό. Ναι. Πάλι κοιμάται η διοίκηση. Και δεν μου αρέσει καθόλου με αυτό το πράγμα. Έγινε. Θα κάνει νίκη και τώρα κάνει νίκες με Έλληνες διαιτητές. Καταλάβεις, Κώστα μου. Και άντε να τελειώνουμε αυτό που τον προποντή, γιατί είναι απαράδεκτος. Όταν από το 60 μου πιέζει το Ροντρίγκο εξτρέμ έβαλε. Ναι, τα είπαμε. Τα είπαμε δηλαδή αυτά, έχεις ναι. ένα παίκτη που αν ένας παίκτης μπορεί να βάζει γκολ. Ο Άκμπομ, τι είναι αυτός ο Άκμπομ, βρέζει. Είχαμε center forward χωρίς ευκαιρία. Ο Άκμπομ στο μάτσο με τον Γάβρο δεν ναι, τροφοδοτήθηκε καθόλου. Και με τον ναι. προχθές, με τον Παναθηναϊκό, μην μου πεις έτρεχε κανένα, ναι. Το center force σου δεν πάει σε περιοχή. Τα βάλαν όλοι με τον Πέλκα, αλλά ο Πέλκας... Κανένας δεν τα έβαλε με τον Πέλκα. Κανένας δεν τα έβαλε. Ο Πέλκας έκανε καλό παιχνίδι. Ενώ γι' αυτό σου λέω, βάζεις το Σιντέρσκι μέσα σε αυτό το παιχνίδι, θα είχε βάλει ένα γκολ. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, Στέλιο. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Τα είπαμε, παιδιά, για το μερίδιο που το αναλογεί. Ναι, γεια σας. Έλα, ρε Κωστή. Καλώς το, ναι. Καλώς το, teenager. Τι κάνεις. Πού είσαι, Κωνσταντίνε μου. Εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, πρώτον και βασικότερον 8.80 για την κλήρωση. Βεβαίως. Για την επιρατού δωράκλα που έχει σήμερα. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, εγώ που λες Κωστή, το Σάββατο είδα έναν ΠΑΟΚ, τον οποίο ΠΑΟΚ έχω να δω πραγματικά... Πολύ καιρό. Ναι. Πραγματικά πολύ καιρό. Θύμισε κάτι από το περσινό, θύμισε λίγο, είχε δόντια, είχε το ένα το άλλον, αλλά... Ναι. Να είμαι και αντικειμενικός, χωρίς να θέλω να αναφέρω άλλο ραδιόφωνο σε λεπτό, όπως γράφηκε και
Η Φόρτσα το γράψει ή το γράψει με το Σπορντέ, θυμάμαι. Δεν πειράζει. Πες, δεν έχουμε τέτοια ζητήματα, Κωνσταντίνε. Ναι, όποιο το γράψει, να πούμε την πηγή, βεβαίως. Ναι. Φυσικά. Λέει ΣΥΠ ανανεωμένος έτσι, αλλά άσφαιρος, δυστυχώς. Μα αυτό, αυτό ισχύει. Ήταν η ομάδα, η ομάδα έδειξε αντίδραση, αλλά δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα μέσα. Ναι, πραγματικά χρειαζόμαστε ένα παστελωτή, όπως είπες. Ο Ακπόμ δεν είναι Πρίγιοβιτς, ο Λιμιός δεν είναι Πρίγιοβιτς, ο Πέλκας δεν είναι Πρίγιοβιτς. Άλλα χαρά. Ο Πέλκας δεν είναι και σέντερφόρ ο Πέλκας. Οι άλλοι που είπες είναι επιθετικοί. Ο Πέλκας είναι χαφ. Ναι. Ναι. Όλοι έχουν μια συγκεκριμένη αρμοδιότητα όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Διούδης κλασικά το μάτι της ζωής του. Φυσικά δεν θα γλιτώσει, εγώ πιστεύω, αυτός εδώ στην Τούμπα. Αυτός ο συγκεκριμένος δεν γλιτώνει. Δεν πιστεύω να γίνει πάλι κάποιο ίδιο σκηνικό. Θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Αγωνιστικά μιλάς πάντα. Αγωνιστικά ναι. Πάντα. Ναι, πάντα ναι, ναι. Αγωνιστικά, είπαμε. Ναι. Βεβαίως. Τι να πω τώρα, θα δείξει. Ελπίζω να μην γίνει κάποια γκέλα με τον Όφη. Δηλαδή που τον θεωρούμε εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμάμε τον αντίπαλο. Σωστό. Είναι ο πιο σίγουρος, να πούμε. Αν δεν πάρεις και εκεί βαθμούς, κάτι δεν πάει καλά. Οπωσδήποτε νίκη. Εκεί δεν το συζητάω. Εκεί, μα ούτε εγώ. Η νίκη είναι μονόδρομος εκεί. Δηλαδή, σκεφτόμουν για τον Παναθηναϊκό το ένα το άλλο. Δεν θα μπήλω. Έχει, εντάξει, δεν μπήκε. Τελικά δεν μας έκανε μπάλα το χατήρι. Από το 60 και μετά κουράστηκαν και οι δικοί μας παίκτες. Αλλά να κάνουμε. Έτσι. Έγινε teenager. Έγινε Κωνσταντίνε μου. Έγινε. Να σε καλά. Γεια σου, φιλαράκι μου. Γεια σου. Πάμε εδώ. 23-10-287. 888, ναι, γεια σας. Πήρα μη σειρά. Βεβαίως, καλώς τον άνθρωπό μου. Καλώς τον Γιώργο. Έχω μια βραχνάρα λοιπόν, περίεργη. Λοιπόν, ωραία τα είπαν όσο για το θέμα, για το Στόχ και τον Βέλμπουργκ. Χρειάζονται μέσα στην ομάδα και δεν νομίζω ότι θέλουν να τους πετάξουν στο έτσι σχέδιο. Έχουν συμβόλαιο, πληρώνονται κανονικά. Δεν υπάρχει διοίκηση η οποία παλαιά δεν είχαν τους πληρώσουν. Μα πληρώνονται αδρά και εκμεταλλεύσου τους, λοιπόν. Αφού τους έχεις. Κάθονται που... Κάθε εδώ είναι, να. Όσο χρειάζεται, ρε παιδί. Επέτρεψέ με λίγο, βάλει με το 4-16. Ναι. Και να πούμε εκτός ποδοσφαίρου, χαρήκαμε όλοι για το κοριτσάκι το οποίο βρέθηκε και θα πρέπει κάποτε εκεί στη Βουλή να αλλάξουν τις νομοθεσίες και να υπάρχει αυστηρή τιμωρία. Η πιο αυστηρή. Ακριβώς. Η πιο και αυστηρή. Αυστηρή. Έτσι. Και επιτέλους, όταν θέλουν να βγάλουν κάποιον παιδιαραστή έξω και τον συλλαμβάνουν, να μας δείχνουν το πρόσωπό του για να ξέρω γίνεται κάθε γονιός, ο κάθε παππούς. Γίνεται πλέον σε αυτό. Σε κάθε παιδικό σταθμό, σε κάθε παιδική χαρά, έξω από τα σχολεία, να ξέρουμε, να φυλάγουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί να βγει έξω. Τον βγάλαν, πες που τον έβγαλε ένας, πήρε πακέτο. Αυτός φίλε που θα έχει, αυτό που θα κάνει αυτό, δεν θέλω ούτε καν να το περιγράψω. Αυτός θα πρέπει να ξέρει ότι θα μείνει για πάντα μέσα. Τέλος. Ναι, Κωστέ μου. Τέλος, γιατί, δηλαδή, ναι, να το ξέρει. Γιατί δεν μας δείχνουν τη φάτσα του, τη φωτογραφία του, για ποιο λόγο. Γιώργο μου, για ποιο λόγο. Και αυτή που έκλεψε το παιδί, επειδή το παιδί, το είπα και το πρωί, δεν το πήρε για να το πάει βόλτα στο Λούνα Πάρκ. Υποψιαζόμαστε. Και ανατριχιάζουμε μόνο στη σκέψη τι θα μπορούσε να γίνει με το παιδί. Δύο δρόμοι υπάρχουν μετά. Δύο. Έτσι. Το ένα εν ζωή αυτά που θα τραβήξει, το άλλο χωρίς να ζει. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς, είναι όχι απλά έγκλημα το οποίο πρέπει να τιμωρηθεί. Αυτός που θα σκεφτεί να κλέψει το παιδί του αλουνού θα πρέπει να ξέρει ότι θα σαπίσει μέσα στη φυλακή. Τέλος. Χωρίς αναστολή. Είδες ότι κανένα πολιτικό να γυρίσει και να πάρει θέα πάνω σε αυτό. Τι να πάρουνε, φίλε. Είναι ένα πολιτικό. Άσε με τώρα. Ευτυχώς τρέξανε όλοι και φοβηθήκανε και αφήσανε το παιδάκι ελεύθερο. Αυτή εδώ η πόλη, λοιπόν, η μικρή γειτονιά, γιατί είμαστε εμείς μια μικρή γειτονιά μπροστά στην Αθήνα, απέδειξε ότι υπάρχει ανθρωπιά, ότι όταν θέλουμε γινόμαστε πραγματικά ένα πράγμα, μια οικογένεια όλοι, γιατί ψάχναμε και αναστατωθήκαμε σαν να επρόκειτο. Για το δικό μας παιδί, για το δικό μας ανήψη, για το δικό μας βαφτιστήρι. Την Παρασκευή ήμασταν όλοι ανάστατοι. Βγήκε ο κόσμος τα αυτοκίνητα, κολούσε αφήσεις στο διαδίκτυο, αναρτήσεις, κοινοποιήσεις, αστυνομία, πυροσβεστικές, αυτά παντού, τα μαγαζιά, όλος ο κόσμος, φίλε.
Όλος. Συγγνώμη λίγο, κλείνοντας, παλιά, θα θυμούνται όλοι τις ηλικίες μου, σε κάθε πάρκο υπήρχε ένας φύλακας. Α. Ο οποίος γυρνούσε, ναι. Έβλεπε, και όταν έβλεπε κάποιον και τα λοιπά, ο κάποιον χωρίς... Χωρίς παιδί. Τον έλεγε σήκω και φύγε, να μην πάω να φωνάξω την αστυνομία. Ναι. Πρέπει κάποτε, να, επειδή φτάσαμε σε μια σάπια κοινωνία, πολύ σάπια, να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Άξι. Εγώ λοιπόν, έδωσα, μου επιτρέπεις, έγινε Γιώργη μου, σε ευχαριστώ. Μια κουβέντα που είπα το μεσημέρι, εγώ είμαι πατέρας δύο παιδιών. Δεν μπορώ να πω ότι έχω την τεράστια εμπειρία, η κόρη μου είναι 11 και ο μικρός είναι 5. Όμως, ένα πράγμα, αν δεν μπορείτε εσείς να πάτε και να φέρετε το παιδί σας από το σχολείο, τότε εναλλάξ με βάρδιες κάποια μαμά θα μπορεί. Έτσι, κάποια θεία που θα την εμπιστεύεστε, που την ξέρετε, που θα πάει το δικό της παιδί και μαζί με το δικό της θα συνοδέψει και δύο παιδάκια ακόμα. Και να αλλάξει βάρδια. Την άλλη εβδομάδα μία άλλη μαμά. Έτσι, μία άλλη θεία, ξέρω εγώ, μία άλλη μεγαλύτερη αδερφή. Τα παιδιά μόνα τους όχι. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έτσι. Επίσης, πιάστε τα παιδιά σας. Μιλήστε τους. Εξηγήστε τους. Ποτέ. Τα λέω και στα δικά μου παιδιά. Εμείς που κάνουμε και αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχει κανένα μυστικό, όλο τις είπα. Τη νεκταρία από νωρίς. Δεν πάω να σου πούνε ο μπαμπάς αυτά, ραδιόφωνα έτσι, πάω, τόνα, τάλο, αυτοκίνητα, θεία, ξαδέρφια, ονόματα, τα ξέρουν όλα. Δεν έχουμε μυστικά, εμείς είμαστε ανοιχτά βιβλία. Ό,τι και να σου πούν, ξέρεις, πάμε στον παππού το Θάνο, στη γιαγιά την Αλίκη, πάμε στο σπίτι που είναι στην Τούμπα, πάμε εκεί, πάμε εδώ. Ποτέ. Μιλήστε στα παιδάκια σας. Δυστυχώς. Το είπα και προχθές. Φεύγαμε το πρωί, γυρίζαμε το βράδυ. Οι δυο συμβουλές μόνο μας έδινε η μάνα μας. Άμα υδρώσεις, βάλε τη φόρμα, την από πάνω, τη ζακέτα. Και δεύτερον, δεν μπαίνεις σε κανένα αυτοκίνητο, ό,τι και να σου δώσουν. Καραμέλες, σοκολάτες και οτιδήποτε. Αυτό! Ούτε κινητά, ούτε τίποτα. Πάμε στις γραμμές, γιατί έχουμε μετά να μιλήσουμε και με Κώστα Βασιλόπουλο οπωσδήποτε σήμερα. Ναι! Και συγγνώμη μου, περιμένατε. Από το πρωί περιμένω. Έλα, Παναγιώτη μου, έχεις δίκιο. Έλα. Ναι. Το πρωί κάναν άλλη εκπομπή, το ξέρω τώρα αυτό, εντάξει τέλος πάντων. Έλα, γόρι μου, έλα. Ένα πράγμα μόνο, δεν ξέρω, το πρωί που δεν άκουσα καλά, αν αναφέρθηκε, στο χαμό του Γιάννη, του Γιάννη Πολίτη. Του μεγάλου αρχηγού του μπάσκετ του ΠΑΟ. Έγινε η... Το μεγάλος δεν γίνεται. Έγινε η κηδεία, σήμερα το μεσημέρι, τι να πω, αρχηγός της ομάδας των κουρεμένων, των ξυρισμένων κεφαλιών. Αρχηγός... του μπάσκετ του ΠΑΟΚ ήταν. Καμιάς ομάδας. Του ΠΑΟΚ. Και εξαιρετικός χαρακτήρας. ΠΑΟΚ. Όσοι τον γνώριζαν, προσωπικά δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Έτυχε αλλά... να κάτσω μαζί του, όχι στο μπάσκετ, στην Τούμπα. Ναι. Δίπλα του ήταν πιο τρελός από μένα. Άστο. Σου μιλάω για τέτοια κατάσταση ο άνθρωπος. Ναι. Ερχόταν εκεί στη θύρα 4, μα θες να μάθεις. Εκεί ανέβαινε. Ελαφρύ το χώμα. Άλλη μια απώλεια. Ειλικρινά σε μιλάω για αυτό, ναι, μεγάλη απώλεια. Νέος άνθρωπος. Και δεν, ακριβώς, δεν το λες και μεγάλο τώρα. Όταν φεύγει κάποιος πριν τα όχι, 70. Ήταν πράγματι ένα κομμάτι της τότε που μας έκαναν παοξίδες, που λέει. Μας έκαναν σε δύσκολες εποχές. Σε δύσκολες. Ναι. Ο Γιάννης Πολίτης. Δεν έγινε μπασκετική, να ξέρεις. Εγώ στο λέω θαυσός. Δεν έγινε μπασκετική. Ναι. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ πρώτα να το παρακολουθήσω το άθλημα. Γιατί δεν ξέρω καλή αριθμητική μετά πόσο είναι το σκορ και πόση διαφορά έχουμε. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν μπορώ. Έχω τέτοια είδηση που δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, για το κοριτσάκι δεν θα πω τίποτα. Οι ποινές πρέπει να αλλάξουν. Αύριο. Αύριο το πρωί. Χθες. Αύριο. Χτες. Δεν υπάρχει. Χθες. Έτσι. Τελείωση. Και πολλές φορές... Δεν μπορείς να πηγαίνεις και όχι, φίλε, άστο. Να γίνεις καμία αθώα παιδική. Τι λες τώρα. Καμία. Μα τι λες τώρα. Τελείωσες. Τι λες τώρα, εδώ βοήθησε και η τύχη, βοήθησε και η γενική ο ξεσηκωμός και φοβήθηκαν. Όχι, αν ήταν επαγγελματίες... Ναι. Πνίγηκαν αυτοί, τους βραχικύκλωσε ο κόσμος που ξεσηκώθηκε όλος μαζί και πνίγηκαν και το αφήσανε. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε, φίλε. Αυτό έγινε, φοβήθηκαν. Ένα 24ωρο ακόμα τελείωναν, άσε. Αυτό. Αν ήταν επαγγελματίες, το παιδάκι θα το είχαμε χαμένο. Αυτό. Φύγει... Αύριο. Περιμένουμε από το κράτος, από τους κυβερνώντες, από τους βουλευτές, από τους υπουργούς, περιμένουμε πάρα πολύ άμεσα να αλλάξει ο νόμος. Και θέλω να πω και για έναν υπουργό, δεν ξέρω τώρα,
Ευγενάκης, Αβγενάκης, oh. Πώς λέγεται. Ο Playmobil. Ξέρεις, αυτός 16 χρονών πρέπει να έχει πει μαμά. Και τώρα βρήκε την πολιτική. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Γιατί θες να μου χαλάσει την όρεξη μεσημεριάτικα, γιατί. Αφού είσαι, αδερφός, γιατί. Γιατί να πάνε 30% τώρα να παρακολουθήσουν μετά από τους ημιτελικούς το ποδόσφαιρο. Γιατί. Ό,τι έγινε στο πρώτο ματς να γίνει και στο δεύτερο. Όχι, εγώ μιλάω και για το κύπελο, γιατί είναι από εβδομάδα το κύπελο. Ναι. Μήπως θα έχει κόσμο με το κύπελο να κάνει. Α, έτσι πάει. Επειδή στο πρώτο είχε κόσμο. Λέμε τώρα. Μάλιστα. Μήπως έτσι το έχει υποχρέωση να βάλει κόσμο και να το αυτός κάνει. Αυτός υπονοείς. Ο Όφη να το κάνει. Υπονοείς ότι ο συγκεκριμένος θέλει να κάνει αβάντα στον Ολυμπιακό. Όχι αβάντα. Αποκλείεται. Όχι αβάντα. Δεν είναι αβάντα αυτό ο Κωστημός. Είναι υποχρέωση. Δηλαδή. Τι γραμμάτιο ξεπληρώνεις. Κάτι του δώσανε, κάτι. Τι γραμμάτιο, δώσει. Πότε θα τελειώσει, αν τελειώσει ποτέ. Πότε θα τελειώσει. Ποτέ, φίλε. Ποτέ. Ποτέ. Και αν θέλει να κάνει καλό στην κυβέρνηση ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά. Ας τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του. Έγινε, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ. 4,85 για τη φανελάρα θέλω να με βάλω. Σε έβαλα ήδη. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτές οι δύο γραμμές που είναι και πάμε σε διάλειμμα, ναι. Γεια σας και συγγνώμη. Εγώ είμαι μία από τις δύο. Ναι, έλα αγοράκι μου, έλα. 9.47 βάλε μου για τη φανελάρα. Λοιπόν. Τα συλληπιτήρια μου και καλό παράδεισο να έχει. Γιάννης Πολίτης. Γιάννης Πολίτης. Λοιπόν, ο άλλος έφαγε 30 χρόνια φυλακή για βιασμούς και τον βγάλα στα 16 και ξανά. Στα 8 βρε, ποια 16, στα 8 βγήκε. Υπάρχουν μια νότια. Παύλο, δεν έχεις καλό σήμα, δεν έχεις σήμα καλό. Τώρα μ' ακούς? Τώρα καλύτερα, ναι. Ναι, υπάρχουν νόμοι σε αυτό το κράτος. Έφαγε 30 χρόνια άλλος για βιασμούς και τον βγάλε στα 16 ξανά. Στα 8 βγήκε, στα 8, όχι στα 16. Στα 8, στα 8 χρόνια. Με τον νόμο Παρασκευόπουλο δεν βγήκε. Ναι, ναι. Για όνομα του Θεού, τι είναι αυτό το πράγμα. Και όπως λέμε τώρα, ας πούμε, να προσέχουν οι μας. Αφήναμε τα σπίτια μας ανοιχτά στη Σταυρούπολη, κατεβαίναμε στο κέντρο ρε παιδιά. Και γυρνούσαμε και τώρα τα φούκτα τα μανταλώνουμε με ασφαλείες, πόρτες και τις βρίσκει μέσα. Κάγκελα, παντού κάγκελα. Τι να πεις. Κάγκελα τα σημεία αυτά. Των καιρών. Τα σημεία. Αύλε. Σημεία των καιρών. Και κοίταξε, ο λύκος πρόβατο ονειρεύεται και ο πεινασμένος φαΐ. Ο προηγούμενος που σχόλασε θα περιμένει πολύ ακόμα για να φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Καλά. Το είπα στον Μαριλίδα να το πει στο Σέργιο, τώρα στα 30 του το πει. Α, περιμένω καμιά φορά κάτω στη λέω το σοβό του, τα πω εγώ. Αλλιώς θα βγάλει γραμμές. Πόσο θα αντέξεις αυτή την εκπομπή να κελαϊδάει το παπαγαλάκι. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Παυλάρα. Να'ρθείς να του τα πεις. Γεια, γεια. Ποιος είναι αυτός. Περιμένει να φύγει ο Σαββίδης. 50 χρόνια ρε. Πολύ θα περιμένει. Πολύ. Με τον καημό, με τον καημό. Φιλιά πολλά. Μπιζίν ΠΑΟΚ, μη μασάς τίποτα. Μη συγχύζεσαι. Άντε αγόρι μου. Φιλιά. Πάμε, τελευταίος. Ναι. Έλα ρε Κωστή, τι κάνεις. Καλώς το παιδί. Έλα ρε Αντουάν. Εγώ να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Γιατί εγώ είμαι αιρετικός και δεν θέλω να φύγει ο προπονητής. Ναι. Γιατί έχουν βαρεθεί να φορτώνουν τα πάντα στους προπονητές και να μην δίνουν χρόνο στο να κάνουν την δουλειά. Ναι, μεγάλο λάθος το τα πάντα. Ναι. Και εγώ διαφωνώ πολύ. Ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Ναι. Πρέπει να μπει ο Φερέιρα για να μπει τον Πέλκα να σπάσει την μπάλα στο Λάμπρου εκεί πέρα και να μην σουτάρει. Πρέπει να μπει ο Φερέιρα για να μπει το Λιμιό να κάνει μια τρίπλα που δεν μπορεί να τριπλάει ούτε κόνο. Όχι, αλλά να κάνω το συνήγορο. Να κάνω το συνήγορο. Που και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από αυτό. Ναι, λέω όμως ότι παράδειγμα, ναι, ο Φερέιρα πρέπει να βάλει τον Μπέλκα με τον Ολυμπιακό για να παίξει με την μπάλα κάτω και όχι με Γιώμες που έχει δύο πύργους πίσω ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες. Δηλαδή, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι ρε φίλε, ο προπονητής θα του πει πόσο πλασάρει εκεί. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσει εκεί η μπάλα και πώς θα παίξει η ομάδα. Ότι εγώ θα πω ότι υπάρχει συνευθύνη για αυτό το πράγμα, δεν φταίει μόνο ένας. Φυσικά. Φυσικά. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι από τα βαριά
χαρτιά που πέρσι ουσιαστικά πήραν το πρωτάθλημα, δεν πήρε καμιά βοήθεια φέτος. Ελαχιστότατη. Και λόγω τραυματισμών και λόγω άδειας ψυχικής, τέλος πάντων δεξαμενής. Μηδέν ενίσχυση το Γενάρη, πάνω στις θέσεις που ήθελε. Να τα λέμε, ρε Κώστη. Όλα τα έχουμε πει, όλα παιδιά. Αντώνη, επειδή ακούς κάθε μέρα, τα έχουμε πει αυτά όλες τις φορές. Είναι ταλαιφρυντικά. Με το αντίβαρο στην κουβέντα, με το αντίβαρο ότι φίλε, αυτό το ρόστερ ήταν πέρσι και πήρε το ΑΕΤ το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, με τραυματισμούς, ναι, με. Μήπως δεν έπρεπε να ανανέωσαν κάποιοι που ανανέωσαν. Να σου κάνω κι εγώ εδώ το. Ποιος είναι ο αντίλογος. Μα ρε φίλε, φαντάζεσαι να τελείωνε πέρσι ΑΕΤ τη χρονιά με τον Double και να έλεγε: διώχνω τον Μπίσεσβαρ. Δεν ανανεώνω τον Βαρέλα. Δεν κρατάω τον Μαουρίσιο. Δεν ο ένας, δεν ο άλλος. Ξέρεις, θα γινόταν, φίλε. Καλά, διαλύει την ομάδα. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Όπως δεν πρέπει, όπως όταν η ομάδα δεν είναι καλή, δεν είναι όλοι άχρηστοι και δεν είναι όλοι για πέταμα. Όπως επίσης όταν παίρνει το πρωτάθλημα, ακόμα και ΑΕΤ τον Double, δεν είναι όλοι καλοί. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι λόγω της ιδιομορφίας της σεζόν, που ουσιαστικά δεν θα είναι μόνο 10 μέρες η διακοπή, δεν θα είναι παραπάνω. Ναι, πολύ γρήγορα θα ξεκινήσει. Εσύ πιστεύεις ότι έχουμε χρόνο να πάρουμε καινούργιο προπονητή? Μόνο αν αναλάβανε κάποιος που ξέρει την ομάδα, Αντώνη, αν με ρωτάς. Μόνο ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία είναι μια περίπτωση, ναι. Ναι, δηλαδή ή ο Γκαρσία ή ο Ίβιτς ή ο Λουτσέσκου. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή είναι κάποιος που ξέρει την ομάδα. Λέω, επίσης, το να έρθει ένας καινούριος, ένας Βέλγος, ένας Γερμανός, ένας αυτό είναι, πρέπει ξανά, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι χειρότερος από αυτόν που έχουμε, έτσι, δεν το ξέρουμε αυτό. Απλά, έχει καταλάβει, ναι. Φερέρα, που ήρθε, τι έκανε, τι δεν έκανε, που ουσιαστικά ήρθε την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, έχασε πολύ τιμό έδαφος, αλλά και θύματα, είδε ότι δεν μπορεί να παίξει το 4-4-2, το κύριε αλλιώς. Σου απάντησα, μόνο ένας που ξέρει την ομάδα. Και είπε στους τρεις από τους τέσσερις. Μόνο έτσι. Ή ο Φερνάντο Σάντο. Είπες και τώρα και τους τέσσερις. Ευχαριστώ πολύ. Γεια, πάω διάλειμμα. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε στον αθλητικό Λίμπερο. Σε 107 και 4 περνάμε μαζί τα μεσημέρια μας. Κουβεντούλα. Άλλοτε παίζουμε, άλλοτε κάνουμε χαβά με τραγούδια, με ρέκοντα. Σήμερα για μπαλίτσα, πάντα Δευτέρες. Μετά από αγωνιστικές. Διάλειμμα και επιστρέφουα. Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε μετά το διάλειμμά μας. Θυμίζουμε το σχόλιο του Κώστα Βασιλόπουλου. Είναι μια προσφορά από το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και πάμε ευθύς αμέσως να χαιρετήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, να πούμε για τον αγώνα του Σαββάτου? Από το τέλος. Από το τέλος. Σωστό. Συνάμε από το τέλος και αρχίζουμε από το. Ναι. Και τελειώνουμε στην αρχή, ναι. Λοιπόν, είδαμε την ομάδα, έδειξε μια αντίδραση, έτσι, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ένα πιο καλό πρόσωπο εννοείται σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πες μας. Συμφωνώ. Το σχόλιο σου θέλουμε, ναι. Συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Για 60-65 λεπτά είχε ρυθμό, παλμό, σφιγμό. Έδειξε ότι υπάρχει μια αυτοπεποίθηση που έλειψε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και κυρίως τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Είδαμε πράγματα πολύ ωραία, δηλαδή η φάση του Πέλκα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ανεξάρτητα από το τελείωμα, δεν ήταν καλό. Είναι, εφόσον σκοράρει, είναι highlights, έτσι. Πώς αλλάζουν την μπάλα. Οι συνδυασμοί, ναι, ναι, ναι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Όπως πολύ ωραία εικόνα, ήταν και στο πρώτο ημίχρονο η φάση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, δεν είχε την τελική προσπάθεια, έτσι ώστε να πάρει τη νίκη την οποία άξιζε και δικαιούταν, κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, έτσι. Το παραδέχτηκε ο Γιαδόνης, λέγοντας ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι, μα φυσικά, τόσες ευκαιρίες, αλίμονο, ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σαφώς καλύτερος από τον Παναθηναϊκό και ότι δεν πήρε τη νίκη γιατί δεν κατάφερε να σκοράρει. Δεν κατάφερε να σκοράρει για δύο λόγους. Ένα, γιατί ο Διούδης ήταν σε καταπληκτική βραδιά, και ο δεύτερος λόγος, δεν ήταν μόνο ο Διούδης, είναι ότι δεν υπήρξε καθαρό μυαλό. Ούτε στη φάση του Πέλκα, ούτε στη Πέλκα από το πρώτο ημίχρονο, ούτε στο Λιμιού, δηλαδή φάσεις, ούτε στο Μπίσεσβαρ, φάσεις στις οποίες ένας ήρεμος ΠΑΟΚ θα τους έκανε γκολ χωρίς δεύτερη συζήτηση και θα κέρδιζε το παιχνίδι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν πιέστηκε,
δεν πιέστηκε. Στα σύν, στα σύν του δηλαδή είναι ότι δεν πιέστηκε, δεν έγιναν ευκαιρίες, με εξαίρεση μια ευκαιρία και αυτή από καραμπόλα στο δεύτερο ημίχρονο. Στα αρνητικά είναι ότι δεν μπόρεσε να σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Έτσι, 180 λεπτά χωρίς γκολ. Είναι πρόβλημα. Είναι θέμα. Ναι, είναι θέμα. Δεν σκοράρει ο Σιντέφη, δεν σκοράρει ο Άλφον, δεν έρχονται γκολ από τα χαφ και από τους πλάγιους και το πρόβλημα είναι σημαντικό. Γιατί αν είχε γκολ ο ΠΑΟΚ, έκανε όλα διαφορετικά και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Συνολικός ο βαθμός είναι θετικός για τον ΠΑΟΚ. Κωστή. Ναι. Αυτό που τώρα χρειάζεται είναι μια νίκη το Σάββατο επί του Όφη για να μπορέσει να πάρει και μπρος με νίκες πέρα από την καλή εμφάνιση του Σαββάτου, που για να αποδειχθεί ότι δεν ήταν ένα πυροτέχνημα θα πρέπει να συνεχιστεί με καλές εμφανίσεις και με νίκες, ναι, για να μπορέσει να κλειδώσει και τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ξέρεις τι με ενοχλεί, Κώστα, και σας έβλεπα και χθες το βράδυ στο Open ότι σχεδόν πουθενά δεν αναφέρεται το μείον 7. Μα δεν θα το πω, ρε Κώστα. Δηλαδή, ούτε αστερίσκο στις βαθμολογίες πουθενά. Δηλαδή, το ξεχάσαμε τελείως αυτό. Τίποτα, όχι, το ξεχάσαμε. Η ΑΕΚ, η Σεντονίσια, η Σεντονάτη, να το Champions League, να αυτό, να πέρασε τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ πέρασε, ρε παιδιά. Δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό. Και το είπατε εσείς και φαντάζατε, ας πούμε, ρε παιδιά, θυμηθείτε λίγο κι αυτό. Ποιοι μείον 7. Σαν να είμαστε αστροναύτες. Ακριβώς, η περίεργη της υπόθεσης, ας πούμε. Τους οποίους, πρόσεξε να δεις τώρα πώς είναι το ποδόσφαιρο. Ο Βαζέχα, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μια σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αλίμονο. Τονίζει και λέει ότι δεν μπορεί βαθμούς που τους κέρδισε μια ομάδα με αγωνιστικό χώρο να τους στερεί. Για να του στερείτε τελικά για άλλους λόγους. Ναι. Άντε το λέω εγώ, οκ. Okay. Δεν το λέω εγώ. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι 7 βαθμοί οι οποίοι πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και τους στερούν αυτούς τους βαθμούς, ναι, και δεν αναφέρεται κανένας. Ξαφνικά η ΑΕΚ τώρα στον ΠΑΟΚ. Πρώτον. Δεύτερον. Η υπόθεση δεν τελείωσε. Το ξέρει και ο καθένας. Αλλά φυσικά δεν αναφέρεται πουθενά. Η υπόθεση θα τελεσυνδικήσει στο ΚΑΣ. Υπάρχει το ΣΤΕ, υπάρχουν δηλαδή ακόμη εκκρεμωδικίες, όχι εκκρεμωδικία, αλλά η συζήτηση είναι ότι τελείωσε το θέμα. Ναι. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Και παράλληλα, η φοβερή ΑΕΚ, η ΑΕΚ που είναι καλύτερη όλη τη σεζόν, πώς είναι καλύτερη όλη τη σεζόν. Μα τον έβλεπε με το κιάλι, τον έβλεπε τον ΠΑΟΚ όλη τη σεζόν, Κώστα. Μα είδες. Με ποια βαθμολογική διαφορά τελείωσαν οι δύο ομάδες. Δηλαδή, από πού και πού είναι καλύτερη η ΑΕΚ, θα τρελαθούμε. Ναι. Θα τρελαθούμε. Τι να πω. Πέρα από την ουσία είναι οι εντυπώσεις, Κώστα, που συγκεκριμένα μέσα βλέπεις ότι παίζουν ένα τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Τεράστιο. Η ΑΕΚ πόσα χρόνια έχει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Καλά, ξέχασες. Δηλαδή. Άστο. Πόσα χρόνια. Νομίζω από την μεταπολίτευση. Ναι. Λοιπόν, πέραν τούτου, εκτός από τη μεγάλη βαθμολογική διαφορά που είχαμε μεταξύ του ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έχουμε μία νίκη στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχουμε μία νίκη για τον ΠΑΟΚ και μία ισοπαλία, έτσι. Και τι ισοπαλία κάτω, δηλαδή κάτω που ήταν, ναι, το ματς για πολλά με λίγα. Ναι, για πολλά με λίγα. Και όμως εκεί η συζήτηση είναι ότι η ΑΕΚ τα ίδια και τα λοιπά, ναι. Εντάξει. Η ΑΕΚ η οποία στο μάτσο του Παναθηναϊκού, στον πρώτο αγωνιστική, ήταν χειρότερη από τον ΠΑΟΚ. Χειρότερη. Γιατί αντίπαλο είχε τον Παναθηναϊκό, δεν είχε τον Ολυμπιακό και δεν κατάφερε να κερδίσει. Και κέρδισε τον Όφη. Έτσι ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισε και ο Άρης με 3-1. Δηλαδή, είναι σημείο αναφορά σε Όφη για να πούμε ότι έγινε σε τρομερή κατάσταση, αλλά πάντα δεν είναι. Ναι. Που ο Όφη γενικά έχει μια, να μου επιτραπεί ο όρος, μια αθωότητα στο παιχνίδι, μια επιθετικότητα, δεν πάει στη σκοπιμότητα. Ναι. Αθωότητα, αυτή είναι η ιδέα. Ναι. Ο Όφη είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία όταν θα προσθέσει το παιχνίδι της το σκοπό, δηλαδή ότι πρέπει να κερδίσω, θα είναι τελείως διαφορετική, ναι, θα είναι τελείως διαφορετικά, ναι, τα αποτελέσματά της. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Οπότε, το γενικό συμπέρασμα, Κώστα, για να γυρίσουμε πάλι στο δικό μας παιχνίδι, είναι ότι είδαμε σφιγμό, είδαμε αντίδραση που ήταν πολύ σημαντικό μετά την κακή εικόνα με τον Ολυμπιακό και περιμένουμε αυτό να συνεχιστεί και στα επόμενα παιχνίδια, έτσι. Ναι, βέβαια, 100%, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν, είπα και πριν, να μιλήσουμε για αντίδραση. Τώρα, εγώ ήμουν ικανοποιημένος για την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ναι. Και έπαιζε απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό,
Και δες πως είναι η ψυχολογία. Που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ καλύτερο στη ΣΑΕ. Από την ΑΕΚ, ναι. Το αποτέλεσμα της πρώτης αγωνιστικής στον play-off ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό δεν είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα σε σχέση με την εικόνα των ομάδων. Ήταν, ο Παναθηναϊκός ήταν μόνος του πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο και απλά η ΑΕΚ ισορρόπησε στο δεύτερο. Δεν ήταν καλύτερο στον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Πολύ, πολύ, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Κώστα, είχαμε στο πρωτοσέλιδο της Φόρτσα, όπως είχε υποσχεθεί την Παρασκευή, ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ και αφορά στο αύριο της ομάδας, στο σχεδιασμό, στο πρόγραμμα, στο πλάνο το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζει ο Ρέμπε, ο νέος τεχνικός διευθυντής. Ένα θέμα πολύ ψαγμένο και πολύ αναλυτικά δοσμένο μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας. Και θα ήθελα λίγο έτσι ένα δικό σου σχόλιο. Είναι η συμφωνία των δύο πλευρών. Ο Ρέμπε έχει ενημερωθεί πλήρως για το τι έχει συμβεί στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και καταστρέφηκε ένα αρχικό πλάνο σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας τα επόμενα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει με τις κατευθύνσεις που θα δώσει ο Ρέμπε μια ομάδα ανταγωνιστική που θα πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αγοράς παικτών ή συνεργασίας με παίκτες. Δηλαδή θα πρέπει να πέσει 100% ο μέσος όρος ηλικίας, να πάει ο ΠΑΟΚ δηλαδή σε ηλικίες πιο παραγωγικές, να διατηρήσει κάποιους παίκτες που έχουν το στοιχείο της εμπειρίας λόγω της ηλικίας, αλλά όχι όλους. Αυτό είναι δεδομένο. Παράλληλα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει σε κάποιες πωλήσεις. Δεν μπορεί σήμερα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μια ομάδα η οποία δεν παράγει για να πουλήσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Mm. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή χωρίς πωλήσεις και μόνο με αγορές να λειτουργεί μια ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν ικανοποιεί κάποιους, αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εφόσον λοιπόν έτσι λειτουργεί το σύστημα, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αλλάξει και στο τέλος κάθε χρονιάς να καλείται ο Σαββίδης να βάλει 10 ή 12 ή 8 ή 14. Είναι αδύνατον αυτό να συνεχίσει, να εξακολουθήσει να συμβαίνει. Είναι κάτι που ο Ρέμπερ γνωρίζει, κάτι για το οποίο έχει ενημερωθεί. Η συμφωνία του με την οικογένεια Σαββίδη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ ρεαλιστική. Ναι. Ότι ναι, μεν προχωράμε για μια ομάδα πρωταγωνίστρια, για μια ομάδα που θέλουμε να κατακτήσει το πρωτάθλημα, για μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικήσει στην Ευρώπη, κάτι που λείπει από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και δεν συνάδει με την ιστορία του, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με ένα συγκεκριμένο στόχο και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που προβλέπει κινήσεις, προσθήκες δηλαδή παικτών σε ηλικία παραγωγική και παράλληλα μια μετακίνηση παικτών έτσι ώστε το ρόστερ να ελαφρυνθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πολύ μεγάλο και κυρίως ένα βαρύ οικονομικά ρόστερ αν αναλογιστούμε τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών από τα συμβόλαια που διατηρούν. Δικαίως ή αδίκως, αυτό έχει συμβεί, δεν μπορούμε τώρα πλέον να κάνουμε τίποτα από τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Πολύ ξεκάθαρο. Πάρα πολύ ξεκάθαρο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Τι γίνει και ναι. Πώς θα γίνει. Ναι. Γιατί επέλεξαν το Ρέμπε η οικογένεια Σαββίδη. Τι είδε στο Ρέμπε. Ναι. Ποιοι ήταν οι λόγοι. Όλα αυτά αναφέρονται στην. Ναι, το διάβασα με πολύ προσοχή. Ναι, ναι. Γιατί ο Ρέμπε. Δεν έδωσε πάω στο Ρέμπε. Χωρίς να ξέρω αν ο Ρέμπε θα πετύχει ή δεν θα πετύχει. Mm. Αλλά δεν έφτασε στην επιλογή Ρέμπε. Τυχαία. Τυχαία και χωρίς να υπάρξει η έρευνα. Ενημερώθηκε για το ρόλο που θα διαδραματίσει ο Γιώργος Σαββίδης και πώς ακριβώς θα λειτουργεί το θέμα αγορών και πωλήσεων και βέβαια αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για εγκατάσταση, το είπα και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε περί Ρέμπε, δεν θα ασχοληθεί καθόλου με την ομάδα ως έχει για τη φετινή περίοδο, θα έρθει μέσα στην πόλη, αλλά ο Μάριο Μπράγκο θα τελειώσει τη χρονιά, την αγωνιστική περίοδο και θα αποχωρήσει ενημερώνοντάς τον και αφήνοντάς το περιθώριο να προετοιμαστεί για την ερχόμενη περίοδο. Δηλαδή, μπαίνουν όλα ξανά μια συζήτηση και σε μια βάση. Ναι. Η προετοιμασία, η δανεική, οι πωλήσεις, οι ανανεώσεις, γιατί πλέον και οι ανανεώσεις παικτών, συμβολέων, θα γίνουν με τη συμμετοχή του Ρέμπε. Δεν λέω ότι ο λόγος του θα είναι 100% στις ανανεώσεις. Αυτός που θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αυτό γιατί δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Ωστόσο θα παρακολουθεί τα παιχνίδια, αυτό είναι σίγουρο, παρακολούθησε και τα δύο παιχνίδια των play-off, ναι. Μπορέσει στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, όποτε αυτή είναι, εφόσον υπάρχει και πρόκριση στο κύπελλο μετά και τον τελικό,
θα έχει έτσι ένα ικανοποιητικό αριθμό αγώνων που θα έχει παρακολουθήσει, εκτός από αυτά που έχει δει, που το έχει στείλει η ΠΑΕ και έχει δει, για να έχει μια διαμορφωμένη άποψη για το Μάτος και τον Βιερίνια και τον Μαωρίσιο. Αναφέρομαι σε συμβόλαια παικτών τα οποία ολοκληρώνονται το καλοκαίρι. Πιστεύεις, Κώστα, ότι ένας καινούριος, ένας ο οποίος δεν ήταν εδώ τα προηγούμενα χρόνια, θα βάλει περισσότερο, θα είναι περισσότερο ρεαλιστής και λιγότερο συναισθηματικός σε αυτό τον τομέα? Δηλαδή θα παίζει ρόλο που είναι ένας που ήρθε τώρα, πιστεύεις? Για μένα ναι. 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 Για μένα ναι, παίζει ρόλο. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει ο προγραμματισμός του, όχι η λειτουργία του, ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ να έχει περισσότερο ρεαλισμό και λιγότερο συνέστημα. Ναι, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολύ συγκεκριμένο DNA. Δεν μπορεί από τον ΠΑΟΚ να λείψει το συνέστημα και ο ρομαντισμός. Αλίμονο. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Δεν μπορεί από μια ομάδα με το ύφος του ΠΑΟΚ να μην υπάρχει ρομαντισμός και συνέστημα. Όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να αυξηθεί το στοιχείο του ρεαλισμού. Μιλάμε για λεφτά. Δεν μιλάμε εδώ για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συναγωνιστεί ομάδες στην Ελλάδα, ας πούμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αναγάγει σε επιστήμη της πωλήσης. Δεν είναι ψέμα, είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να λέμε δηλαδή τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει τρελές εισπράξεις από πωλήσεις τα τελευταία χρόνια. Ναι. Είναι πιο ικανός. Είναι και άλλη βιτρίνα εκεί το Champions League. Ναι. Στο μιλήσω του Champions League. Ναι. Ακριβώς. Άρα πάω και έχει συγκεκριμένους στόχους μπροστά του που πρέπει να τις εκπληρώσει και για να τις εκπληρώσει χρειάζεται ρεαλισμός. Περισσότερο ρεαλισμός. Ναι. Ναι. Λένε μάλιστα ότι το κύπελλο είναι μεγάλο στόχος του ΠΑΟΚ. Γιατί από τη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος μέσα προκριματικών Champions League είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα να μπει στους ομίλους. Ναι. Okay, αυτός όμως είναι ένας στόχος του ΠΑΟΚ για μένα. Ναι, ναι. Συμφωνώ, Κώστα. Να αποφασίσει το κύπελλο προς Θεού. Αλίμονο, αλίμονο. Δεν πειράζει. Όχι. Σαφώς. Ναι. Αλλά δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι δύσκολο μέσα των προβληματικών του Champions League να πάει κάποιος ομίλους, να πει δεν πειράζει, ας αφήσω την δεύτερη. Όχι. Τι μα τι, αλίμονο. Για να καθιερωθεί συνειδήσεις και να πετύχει στόχους και να εδραιωθεί και να αυξήσει τα έσοδά του. Και έχει ανάγκη τους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Απόλυτα. Αν μπορεί να το πετύχει, θα το δούμε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Αν ετοιμάσει μια ομάδα ικανή, μπορεί να το πετύχει. Θα μπορούσε και φέτος. Ναι. Αν δεν έβρισκε μπροστά τον Άγγλο, τον διευθυντή που βρήκε στο Άμστερνταμ. Ναι. Και έγινε σφαγή των Ελλήνων κυριολεκτικά. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ, Κώστα, δεν ξέρω αν το διάβασες. Προχθές το διάβασα σε κάποιο site ότι εξωτερικού, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν μονοί αγώνες. Δηλαδή, αντί να παίξουμε 6 παιχνίδια, να παίξουμε 3 χάριν συντομίας και επειδή λόγω του κορονοϊού και μάλιστα με κλήρωση. Δηλαδή, δεν αποκλείεται. Δεν αποκλείεται να έχουμε 2 αγώνες στην Τούμπα, ας πούμε, και έναν εκτός. Παράδειγμα, λέω τώρα. Ναι. Ναι. Μάλλον είναι μονόδρομος. Οπότε ένας λόγος παραπάνω κυνήγει για τη δεύτερη θέση μέχρι τέλους. Γιατί είναι μονόδρομος, καταναλωθείτε τώρα κάποιος που μας ακούει. Δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Δεν βγαίνουν. Ναι, ναι. Και δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες, πρόσεξε. Για να μπορέσει να δει το πρόγραμμα. Εθνικών πρωταθλημάτων της νέας περίοδου. Ναι. Διοργανώσεων και φυσικών. Ναι. Ευρωπαϊκών διοργανώσεων, Champions League δηλαδή και Europa League. National League, πώς λέγεται αυτό, Nations, Nations League, και Euro. Και Euro του χρόνου. Δεν φτάνουν οι μήνες, δεν βγαίνω μάνα μου. Γι' αυτό και εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο μονών αγώνων με κλήρωση. Άρα. Και με βαντάζει το φιλοξενούμενο σε περίπτωση ισοπαλίας με γκολ. Θα καθαρίσουν αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τεράστια πρόκληση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Κώστα, είναι μεγάλη πρόκληση. Φυσικά είναι τεράστια πρόκληση. Ναι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ λοιπόν να αφήσει τη δεύτερη θέση και να μην διεκδικήσει την συμμετοχή του στους ομίλους του Champions League. Δεν το χωράει κανένας νους. Για κανένα λόγο. Ναι, ναι, ναι. Είμαι απόλυτος. Μάλιστα. Θα έχουμε τις προσεχείς ημέρες και νέα γι' αυτό οπωσδήποτε. Οπότε μπροστά είναι όλα, Κώστα. Μπροστά.
Σε ευχαριστώ για το σχόλιο σου. Κώστα μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από τα Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Φεύγω εγώ πριν φύγω την κλήρωση. Μαριλής! Μ' ακούς? Μαριλής! Θέλω ένα νούμερο. Πες μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 52. 48. Το 48, λοιπόν, το 48. Το 48 είναι ο Βαγγέλης. Βαγγέλη. 6-9-72. 5-12. Εσύ κερδίζεις τη φανέλα. Αυτά. Αιγαίων και Δικητήριο και Ωραιόκαστρο. Και με χώρο Μεζεδοπολίου παραίστικου υπέροχου και take away και τα πάντα όλα. Και βέβαια, ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης. Τα πάντα όλα εκεί. Τα πάντα όλα. Δρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Μένετε συντονισμένοι στον αθλητικό λίμπερο και σας το, όταν σας ρωτούν, να το λέτε. Bye, bye, bye.